Αναλύσεις κυρίες και κύριοι, παρακολουθείτε το μεγάλο δελτίο ειδήσεων της Δέλτα Τηλεόρασης σήμερα Δευτέρα 20 Αυγούστου του 2012 και πάμε αμέσως τώρα στο 9ο Παγκόσμιο Συνέδριο των Ανθρακών που χθες έριξε αυλαία με ένα ψήφισμα το οποίο βεβαίως σε 7 ίσως και λίγα περισσότερα, 7 ακριβώς σημεία παρουσιάζει τα ζητήματα με τα οποία πρέπει από εδώ και στο εξής, κατά την άποψη των συνέδρων, να ασχοληθούν οι πολιτικοί για την εξέλιξη στην περιοχή μας. Το θέμα του ψηφίσματος του Παγκοσμίου Συνεδρίου Ανθρακών θα σχολιάσουμε αμέσως τώρα. Θα ακούσουμε την άποψη του βουλευτή Εύρου του ΠΑΣΟΚ, του κυρίου Γιώργου Ντόλιου, που είναι στο τηλέφωνό μας. Κύριε βουλευτά, κύριε υπουργέ, καλησπέρα σας. Μάλλον δεν μας ακούει ο κύριος Ντόλιος. Θα επιχειρήσουμε να επανασυνδεθούμε μαζί του για να ακούσουμε τις θέσεις του. Είναι ένα ψήφισμα, κυρίες και κύριοι, όπως σε 7 σημεία στέκεται στα βασικά ζητήματα που απασχολούν την Θράκη σήμερα. Μεταξύ των άλλων, το ψήφισμα διαπιστώνει την ανάγκη να πραγματοποιηθεί και πάλι το συνέδριο στις Φέρες μετά από 3 χρόνια και να δημιουργηθεί μια μόνιμη γραμματεία στην οποία θα απευθύνονται οι Θρακιώτες κατά τη διάρκεια της τριετίας. Αναφέρεται βεβαίως στην αντίθεση των συνέδρων σε ό,τι αφορά την λειτουργία των χρυσορυχείων. Αποφασίστηκε να ζητηθεί η επαναφορά των πραγμάτων στην προτέρα τους κατάσταση σε ό,τι αφορά τη λειτουργία των αστυνομικών σχολών στο Διδημότυχο, στην Κομωτινή και την Ξάνθη και βεβαίως την εκπόνηση ενός ειδικού αναπτυξιακού σχεδίου για την περίπτωση της υπόθεσης της ανάπτυξης στην Θράκη. Αναφέρεται στην ανάγκη να συμπεριληφθεί στη διδακτέα ύλη η ιστορία της Θράκης, στα σχολεία, στα λύκεια ειδικότερα της Ελλάδας και να περιοριστεί ο ρόλος του τουρκικού προξενείου της Κομωτινής. Ο βουλευτής Εύρου του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Γιώργος Ντόλιος, είναι στο τηλέφωνο μας. Κύριε βουλευτά, καλησπέρα. Καλησπέρα σας, κύριε Βοστολίδη. Να ξεκινήσουμε, σας παρακαλώ, με ένα πρώτο σχόλιο σε ό,τι αφορά το ψήφισμα του Παγκοσμίου Συνεδρίου των Ανθρακών. Είναι αλήθεια αυτό που θα περιμένατε? Κύριε Βοστολίδη, όλη η διαδικασία ήταν μια απογοήτευση για μένα. Νομίζω ότι εδώ και αρκετά χρόνια το συνέδριο έχει μετατραπεί σιγά σιγά σε ένα απολύθωμα εκείνων των πρώτων συνεδρίων που κάναμε. Το τελευταίο ήταν η καρικατούρα κυριολεκτικά, η ταφόπλακα στο συνέδριο. Υπάρχει ένα ψήφισμα, θα έλεγα, αν επιχειρήσω να κάνω ένα χαρακτηρισμό, θα έλεγα από την πόλη έρχομαι και στην κορυφή κανέλα. Γιατί το λέτε αυτό, κύριε Βαρδά? Δεν έχει καμιά λογική, καμιά σύνδεση των θεμάτων που αγγίζει και δεν προέκυψαν αυτά τα ζητήματα μέσα από κάποιες διαδικασίες είτε του συνεδρίου του ίδιου, είτε κάποιες προσυνεδριακές διαδικασίες, οι οποίες είναι αναγκαίο να γίνουν όταν πρόκειται για ένα συνέδριο στο οποίο θέλουμε να δώσουμε χαρακτηριστικά παγκοσμιότητας και όταν πρόκειται για ένα συνέδριο των Θρακών, το οποίο βεβαίως θα έπρεπε να έχει κάνει μια αναφορά στους μεγάλους στόχους των πρώτων παγκοσμίων συνεδρίων, στα θέματα τα οποία είχαν δει, η επανένωση του θρακιώτικου ελληνισμού παραδείγματος χάρη, η επαναφορά της ιστορίας μετά την επαναφορά της γεωγραφίας στην περιοχή, να γίνει μια αποτίμηση της δουλειάς που έγινε στα πρώτα συνέδρια και των αποτελεσμάτων τα οποία είχαν και στη συνέχεια να δούμε τι θα μπορέσουμε να κάνουμε από εδώ και πέρα, τι θα μπορούσαμε να ζητήσουμε μάλλον από εδώ και πέρα ως Θράκη. Να βάλουμε κάποιες προτεραιότητες νέες, να επαναφέρουμε κάποιες παλιές, παραδείγματος χάρη το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης που παρέμεινε ημιτελές, αλλά σε καμιά περίπτωση αυτό δεν μπορεί να είναι μια διαδικασία διήμερη μόνον. Έχω τη γνώμη ότι είναι ευκαιρία μετά τις διαπιστώσεις που όλοι κάναμε σε αυτό το συνέδριο να καθίσουμε γύρω από ένα τραπέζι, όχι μάλλον να καθίσουμε εφάπαξ, να καθόμαστε μονίμως γύρω από ένα τραπέζι για να μπορέσουμε να βρούμε τον κοινό μας τόπο. Εγώ έλεγα ότι ήμουν από τους τυχερούς νομάρχες εκείνης της περίοδου, γιατί στην περιοχή μας στον νομό Εύρο και όχι μόνο στον Εύρο, σε όλη τη Θράκη υπήρχε μια συναντήληψη για το ποιες είναι οι προτεραιότητες. Λέγαμε παραδείγματος χάρη Εγνατία, θα πρέπει να τη φτιάξουμε. Τη φτιάξαμε. Λέγαμε παραδείγματος χάρη θα πρέπει να μεταφερθούν κρατικές δραστηριότητες. Αμέσως μετά το συνέδριο, στα πρώτα χρόνια, μεγαλώσαμε, γεννήθηκε το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο και το μετατρέψαμε στο τρίτο πανεπιστήμιο από άποψη αριθμού φοιτητών της χώρας. Λέγαμε παραδείγματος χάρη μεταφορά κρατικών δραστηριοτήτων. Φέραμε τις σχολές αστιφυλάκων. Λέγαμε παραδείγματος χάρη ότι θα πρέπει να αναβαθμιστεί η περιφέρεια σε σχέση με το κέντρο σε μια σειρά υπηρεσιών. Κάναμε το νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης το πανεπιστημιακό, το οποίο δεν έχει να ζηλέψει σε κάποιες εκ των κλινικών του τίποτα από τις καλύτερες κλινικές της Ευρώπης, όχι της χώρας, της Ευρώπης.
λέγαμε παραδείγματος χάρη ότι θα πρέπει να κάνουμε ένα αναπτυξιακό νόμο ο οποίος να φτιάξει επιχειρήσεις. Αν δει κανείς, από ένα παράδειγμα μόνο, τα ξενοδοχεία της Αλεξανδρούπολης και όλου του νομού, είτε έχουν γίνει καινούργια, είτε έχουν αναβαθμιστεί λόγω εκείνου του αναπτυξιακού νόμου, έτσι ώστε να έχουμε έναν εξοπλισμό, θα έλεγα, μια υποδομή ξενοδοχειακή από τις καλύτερες και τουριστική ανάπτυξη όλης της περιφέρειας. Υπάρχουν πράγματα που δεν έγιναν, σαφώς. Λέμε, το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης είναι κάτι ημιτελές. Ήταν κεντρική αναπτυξιακή επιλογή και λόγω καθυστερήσεων, ολιγορίας μας, λαθών, δεν προχώρησε. Κύριε Βουλευτά, υπάρχουν, αν μου επιτρέπετε, καινούργια ζητήματα θα που θα μπορούσαν να τεθούν. Ναι. Βεβαίως. Παραδείγματος χάρη, κύριε Βουλευτά, ένα από τα θέματα, θυμάμαι τώρα, ένα από τα θέματα που συζητείται τελευταία στην περιοχή μας είναι η ΕΟΣ. Είναι ένα καινούριο ζήτημα στο οποίο θα έπρεπε να καταλήξουμε όλοι μαζί να δούμε πώς θα έπρεπε να το εντάξουμε στην λογική μας. Μάλιστα, κύριε Υπουργέ, αν μου επιτρέπετε. Να το απορρίψουμε, πώς θα το αντιμετωπίσουμε. Δεν με ακούει ο κύριος Ντόλιος. Κύριε Υπουργέ, ναι. Με ακούτε. Αν μου επιτρέπετε, μία στάση σας παρακαλώ, ίσως στο πιο πολιτικό. Όλα είναι πολιτικά βεβαίως, το πιο πολιτικό κομμάτι του εδάφιο του ψηφίσματος. Που έχει να κάνει με την απέτηση του συνεδρίου να εκπονηθεί ένα νέο ειδικό, το διαβάζω αυτό λεξί, ειδικό αναπτυξιακό σχέδιο για τη Θράκη. Αναρωτιέμαι αν μετά από τόσα σχέδια, μετά από τόσες μελέτες, μετά από τόσους τόνους χαρτιού που γράφτηκε για την ανάπτυξη της Θράκης, είναι απαραίτητο κάτι τέτοιο. Και ρωτώ, ένα πρώην ομάρχη. Μετά το πόρισμα, το ομόφωνο πόρισμα της Βουλής των Ελλήνων. Το 1993. Μετά τα σχέδια τα οποία εμείς εκπονήσαμε, να κάνουμε, αν κατάλαβα καλά, εκβάθρο ένα καινούριο σχέδιο. Λες και θα ξεκινήσουμε εκ του μηδενός. Ναι. Όχι. Δεν μπορεί να συμβεί αυτό. Δεν είναι δυνατόν να ξεκινάει κάτι εκ του μηδενός, γιατί θα είναι εντελώς στον αέρα. Μα θέλω να πω ότι υπάρχουν ήδη αρκετά τέτοια, μόνο που κανένα από αυτά δεν έχει υλοποιηθεί. Και νομίζω πως στη δύσκολη εποχή την οποία περνάει η χώρα, μάλλον δεν ανέχεται κανένας πολίτης να ακούει από τους πολιτικούς του να ζητούν, να απαιτούν και νέα επενδυτικά σχέδια και νέα αναπτυξιακά προγράμματα, τα οποία ουσιαστικά γίνονται στο βρόντο, γίνονται χωρίς κανένα αποτέλεσμα, γίνονται χωρίς να υπάρχει καμία ουσία, όπως εκ του αποτελέσματος αποδεικνύεται. Διαφωνείτε? Κοιτάξτε, υπάρχουν προτεραιότητες που είχαμε θέσει, οι οποίες είτε δεν έγινε τίποτα σε σχέση με αυτά τα οποία είχαμε θέσει ως στόχους, είτε έχουν το χαρακτήρα του ανολοκλήρωτου. Παραδείγματος χάρη, η Εγνατία ολοκληρώθηκε σαν δρόμος, αλλά δεν ολοκληρώθηκε ως σύστημα Εγνατίας, γιατί για την ολοκλήρωση του συστήματος της Εγνατίας απαραίτητο έργο είναι η ολοκλήρωση του λιμανιού της Αλεξανδρούπολης. Ακριβώς. Έτσι, αυτό δεν είναι κάτι το οποίο... Και το αντίστροφο βεβαίως. Και το αντίστροφο. Το λιμάνι δηλαδή... και η Εγνατία. Η ανάπτυξη του λιμανιού χωρίς την Εγνατία δεν έχει κανένα ρόλο. Έτσι. Να λοιπόν ένα ζήτημα το οποίο έχει ξεκινήσει, έχει υλοποιηθεί κατά ένα πολύ μεγάλο μέρος, κατά το μεγαλύτερο μέρος, ο δρόμος της Εγνατίας οδού, αλλά δεν είναι αρκετό. Το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, αν ρωτάτε εμένα, θα έλεγα ότι για να μπορέσει να αποδώσει αυτά τα οποία λέγαμε, θα πρέπει να συνδεθεί όχι μόνο με την Εγνατία οδό, αλλά και σιδηροδρομικά με τον Μπουργκάζ. Και σε αυτό το ζήτημα υπάρχουν κάποιες απόψεις και εγώ έχω και κάποιοι άλλοι άνθρωποι έχουν καταθέσει τις απόψεις τους. Είναι ζητήματα τα οποία θα έπρεπε να τεθούν σε ένα τραπέζι συζήτησης. Θα έλεγα δε ότι το πρώτο το οποίο πρέπει να πετύχουμε είναι το εξής. Ότι η Θράκη αντιμετωπίστηκε ως ιδιαιτερότητα από το 94-95 και μετά, ναι. Γι' αυτό έχουμε και συγκεκριμένα αποτελέσματα. Σήμερα θα αντιμετωπιστεί η Θράκη υπό την οπτική γωνία της οικονομικής δυσχέρειας που αντιμετωπίζει η χώρα, ή θα αντιμετωπιστεί και πάλι ως μια ιδιαιτερότητα. Η κρίση βάζει κάποιους οικονομικούς περιορισμούς χωρίς αμφιβολία, αλλά η ιδιαιτερότητα παραμένει, και αυτό δεν είναι μόνο ένα θέμα μιας εθνικής αντίληψης, είναι και θέμα ορθολογισμού. Γιατί στη Θράκη επενδύθηκαν ποσά, έγιναν πράγματα, έγιναν έργα. Αυτά θα πρέπει να αξιοποιηθούν τουλάχιστον. Κύριε Υπουργέ, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Μιλάμε, και μ' αρέσει να μιλάω με παραδείγματα. Ναι, ναι. Έτσι, γενικώς για συμπτύξεις, για καταργήσεις, συγχωνεύσεις φορέων κτλ. Έχουμε το πρόβλημα με τις σχολές αστιφυλάκων την Πέμπτη. Το ΠΑΣΟΚ επέλεξε την ερώτησή μου και θα συζητηθεί στη Βουλή
ως επίκαιρη ερώτηση. Θα έρθει ο κύριος Δένδιας να μας δώσει μια απάντηση για αυτό το θέμα. Αλλά το Δημοκρατικό Πανεπιστήμιο μεγάλωσε για κάποιους συγκεκριμένους λόγους. Είναι δυνατόν να πάμε τώρα στην συρρήκνωση του Δημοκρατικού Πανεπιστήμιου, επειδή από ό,τι φαίνεται μια σειρά πανεπιστημίων θα συρρυκνωθούν? Δεν θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε υπό την οπτική γωνία ότι αυτό το πανεπιστήμιο έγινε για συγκεκριμένους λόγους, έγινε σε μια συγκεκριμένη περιοχή, αυτή τη στιγμή που πάει να ανοίξει τα φτερά του και θα πρέπει να ανοίξει τα φτερά και του. Και να είναι προετοιμασμένο το πολιτικό προσωπικό της Θράκης να αντιμετωπίσει ένα τέτοιο ενδεχόμενο πριν καν αυτό προκύψει, έτσι δεν είναι? Ναι, με επιχειρήματα. Να είναι προετοιμασμένο, λέτε. Και συμφωνώ απόλυτα. Είναι η... Για η να είναι προετοιμασμένο χρειάζονται επιχειρήματα. Ασφαλώς. Χρειάζεται γνώση της διαδρομής. Χρειάζεται να δούμε εάν υπάρχουν οι πραγματικές δυνατότητες, όχι μόνο οι οικονομικές, οι επιστημονικές δυνατότητες. Εγώ προσωπικά έχω άποψη και λέω ότι υπάρχει αξιόλογο επιστημονικό δυναμικό. Είναι ένα πανεπιστήμιο σχεδόν πλήρες, έχει όλους τους κύκλους σπουδών κατά κάποιο τρόπο. Είναι διασπαρμένο σε 4 πόλεις και είναι ένα πανεπιστήμιο το οποίο μπορεί να διαπρέψει από εδώ και πέρα, αξιοποιώντας ό,τι μέχρι τώρα έχει γίνει. Είναι αντικείμενο μιας ολόκληρης εκπομπής αυτό που λέτε, ακριβώς, κύριε Ντόλιο. Σας ευχαριστώ πολύ. Να πάμε αμέσως τώρα στον δήμαρχο της Κομωτινής, τον κύριο Γιώργο Πετρίδη, ο οποίος βεβαίως ήταν μεταξύ των συνέδρων, μεταξύ εκείνων που παρακολούθησαν ένα τμήμα των εργασιών του συνεδρίου. Ο δήμαρχος Κομωτινής είναι στο τηλέφωνο μας. Κύριε Δήμαρχε, καλησπέρα σας και σας ευχαριστούμε για τον χρόνο σας. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε. Παρακαλώ. Υπάρχει ένα πρόβλημα στην επικοινωνία, σας ακούμε, διακόπτεται, δεν ξέρω αν με ακούτε. Θέλω να πιστεύω ότι θα διορθωθεί κατά τη διάρκεια της συνέντευξης αυτής, κύριε Δήμαρχε. Ελπίζω ήδη να έχει βελτιωθεί. Είσαστε λοιπόν μεταξύ εκείνων που παρακολούθησαν το συνέδριο, το παρακολουθήσατε.